Καλώς. Καλημέρα. Καλημέρα. Τώρα λοιπόν, πάμε στον κύριο Ροβέρτο Σπυρόπουλο, τον διοικητή του ΙΚΑ, που έχουμε πάρα πολλά θέματα. Και ίσα ίσα θέλω να πω σε ένα φίλο τη σημασία τη δικαιοσύνη, υπογράμμισα. Μάλλον παρανόησα να άκουσα. Ναι, τη σημασία τη δικαιοσύνη και τη απονομή δικαιοσύνη και σε αυτού που φοροδιαφεύγουν και για αυτού που φοροδιαφεύγουν και για αυτού που οφείλουν και δεν πληρώνουν και για αυτού που εισφοροδιαφεύγουν. Ακριβώς. Αυτό υπόθηκε νωρίτερα από του συναδέλφου. Λοιπόν, κύριε Σπυρόπουλο, πριν πάμε στα γενικά, να σα κάνω μια ερώτηση πιο ειδική. Έχει έρθει από μία φίλη εδώ πέρα και αναφέρεται στις συντάξεις που δεν έχουν αποδοθεί γιατί δεν έχουν απογραφεί κανονικά. Και τι ακριβώς συμβαίνει, ταλαιπωρούμαστε λέει 5 μήνες μεταξύ ΙΚΑ, τράπεζας, ποιος ευθύνεται κτλ. Να πάρουμε κωδικό για πληρωμή κάθε φορά, λέει υπάρχει ένα μπέρδεμα και οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται. Τι ακριβώς συμβαίνει? Κοιτάξτε, δεν ξέρω κάποια ειδική περίπτωση θα είναι αυτή. Μπορεί να τη δούμε, γιατί τέτοια περίπτωση δεν έχω ξαναπληροφορηθεί ότι υπάρχει. Μάλιστα, ναι. Όμως για το μεγάλο θέμα της απογραφής, ναι, σας λέω ότι έγινε μια απογραφή η οποία έληξε τέλος Σεπτέμβρη. Όσοι δεν απεγράφησαν, δεν ελάβαναν τη σύνταξή τους μέσω τράπεζας, άρα λοιπόν θα έπρεπε να πάνε να κάνουν φυσική απογραφή οπωσδήποτε στα υποκαταστήματα προκειμένου να ξαναπάρουν τη σύνταξή τους. Σήμερα ή γύρω στις 18.000 δεν έχουν σήμερα εμφανιστεί. Αυτό γιατί, κύριε Σπυρόπουλο, πού το αποδίδεται αυτό? Ήταν μαϊμός συνταξιούχοι, ήταν λάθη, τι έχει συμβεί? Πιστεύω ότι ο μεγάλος όγκος από αυτές τις 18.000, για να μην έχει εμφανιστεί ακόμα, ναι, πρέπει να ήταν από την αδυναμία του συστήματος ή από τη μη ύπαρξη ολοκληρωμένης διαδικασίας απογραφής τα προηγούμενα χρόνια. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα αφήσουμε ανοιχτό το δικαίωμα να απογραφεί όποιος από αυτού ή από αυτές δεν έχουν ως τώρα. Και μετά, και από 1η Γενάρη δεν θα έχουν τη δυνατότητα ούτε στα υποκαταστήματα να αναζητήσουν τη σύνταξή του. Επιπτώσεις άλλες θα έχουν κάποιες κυρώσεις αυτοί, δηλαδή αν αυτοί οι άνθρωποι βγουν διότι είναι μαϊμούς συνταξιούχοι, τι θα γίνει? Θα κινήσουμε τη διαδικασία από 1η Ιανουαρίου. Μάλιστα. Να αναζητήσουμε όλα τα ποσά ως παρανόμως παρακρατηθέντα. Ωραία. Ανατρέχοντας πίσω σε μια 20ετία, γιατί πολλές από αυτές τις συντάξεις φαίνονται ότι δίνονταν αδικαιολόγητα 5, 10, ακόμα και 15 χρόνια. Τραγικό. Τόσα πολλά χρόνια. Τώρα πάμε στο ΚΑΣ και στις περικοπές που γίνει στις συντάξεις. Τραγικότατο. Έτσι είναι, τραγικό, όμως δυστυχώς. Είναι και η κατάσταση να πηγαίνει ο άλλος να πάρει τη σύνταξη και να τη βρίσκει μειωμένη κατά πολύ. Ή να βλέπει ότι το ΚΑΣ έχει εξαφανιστεί από τη σύνταξη. Ευνηδιαστικά. Ευνηδιαστικά. Τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Σπυρόπουλο? Κοιτάξτε, εγώ θα σας απαντήσω τώρα. Το θέμα αυτό έχει γίνει. Τώρα δεν είστε ευνηδιαστικά, στην ουσία είναι. Ωραία, δεν πειράζει όμως, να απαντήσω. Το θέμα αυτό της μείωσης των συντάξεων είχε προηγηθεί νομοθετική ρύθμιση. Απλώς η νομοθετική ρύθμιση η οποία είχε προηγηθεί εφαρμόστηκε με βάση τον νόμο από την 1η 11. Τώρα, απαντώντας στην ουσία γιατί έγινε αυτή η νομοθετική ρύθμιση, έγινε ακριβώς γιατί δημοσιονομικά το έλλειμμά μας δεν έπρεπε να ξεπεράσει το 9% στη χρονιά αυτή, απαγορευτικά. Άρα λοιπόν μοιραία έγιναν περικοπές, τμήμα των περικοπών αφορούσε και συντάξεις, άρα λοιπόν εφαρμόστηκε ακριβώς αυτό. Αυτό είναι. Αυτό είναι δίκαιο αυτό το σύστημα, κατά τη γνώμη σας, κύριε Σπυρόπουλε? Και το ρωτάω γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από το πρωί και θέλω να σας διαβάσω ένα για παράδειγμα. Δεν ξέρω κατά πόσο το αποκρίνεται στην αλήθεια, αλλά είμαι υποχρεωμένος να το πω. Μια γυναίκα λοιπόν νέα, χείρα, με 2 ανήλικα παιδιά 4 και 6 χρονών, άνεργη, έπαιρνε 803 ευρώ σύνταξη. ΙΚΑ, ΤΑΜ και ΚΑΣ κτλ. Και της ήρθε 571. Εσείς το βλέπετε σωστό αυτό? Απαντώντας, τίποτα δεν είναι δίκαιο, ναι, που κόβει 200-300 ευρώ από φτωχούς συνταξιούχους. Δεν τολμώ να το πω ότι είναι δίκαιο. Όμως, δυστυχώς, σε συνθήκες δημοσιονομικής κρίσης, η δικαιοσύνη υφίσταται πλήγμα. Αυτή είναι η αλήθεια. Κύριε Σπυρόπουλε, λεφτά για να δώσετε συντάξεις και δώρα έχετε? Τι εξαρτάστε άμεσα από αυτή τη δόση? Με την ψυχή στο στόμα, όχι, έχουμε. Οι συντάξεις θα καταληφθούν κανονικά. Ανεξαρτήτως έχει τις δόσεις. Το Νοέμβρη και το Νοέμβρη για τη σύνταξη του Δεκέμβρη και το Δεκέμβρη στη σύνταξη του Γενάρη. Τώρα, σε σχέση με την έκτη δόση, ξέρετε, εμείς
δεν μπορούμε να διακρίνουμε. Εμείς έχουμε μια εγκεκριμένη χρηματοδότηση από το Γενικό Λογιστήριο. Αυτή την απάντηση πρέπει να τεθεί εκεί. Αλλά για να μην υπεκφύγω, ναι, θα ρω ότι για το Δεκέμβρη νιώθω ανακούφιση σήμερα με όσα άκουσα ότι στο επόμενο Eurogroup θα εγκριθεί η εκτιδόση. Με αυτό νιώθω μεγαλύτερη ασφάλεια και οι συνταξιούχοι νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια ότι θα συνεχιστεί απρόσκοπτα η καταβολή των μειωμένων δυστυχών συντάξεων. Κύριε Σπυρόπουλε, να σας κάνω μια ερώτηση. Σας άνθρωπος που ξέρει το σύστημα καλά και πώς λειτουργεί κτλ. Υπάρχουν όλες αυτές οι επιπτώσεις που προκαλεί ύφεση και η ανεργία, ναι, ταυτόχρονα. Αυτό βαραίνει ακόμα περισσότερο το ταμείο, που είναι το κεντρικό ασφαλιστικό, ναι, ταμείο της χώρας. Πού, ναι, θα βρείτε τα λεφτά, το Γενάρη, το Φλεβάρι, το Μάρτι. Ανεβαίνει με ένα ραγδαίο ρυθμό η ανεργία. Οι εισφορές πέφτουν στο... Ναι, κύριε Λίτση. Δηλαδή, από πού θα βρείτε τα λεφτά. Είναι πάρα πολύ εύστοχο το ερώτημά σας. Ήδη ετοιμάζουμε ένα ειδικό σχέδιο για το 12 και το 13 να καλύψουμε αυτή την απώλεια που πάρα πολύ εύστοχα την εντοπίσατε από ύπαρξη ad hoc πόρων που θα μπορούμε να καλύψουμε ακριβώς αυτό που είπατε. Είμαστε σε συζήτηση. Δεν είναι στο σχεδιασμό σας, την... για να είμαστε καθαροί, δεν είναι στο σχεδιασμό σας να πάτε σε περαιτέρω ή να συζητήσετε περαιτέρω μείωση. Όχι, αυτό σας λέω, σας βεβαιώνω ότι σε καμιά περίπτωση δεν υπάρχουν περιθώρια μείωση συντάξεων. Πρέπει να βρούμε τρόπους το 12 και το 13 να αντιμετωπίσουμε με εξειδικευμένο τρόπο τη μείωση των εξόδων που πιστεύω ότι από το 2013 θα ανακάμπτουν για να μην πάμε σε μείωση των συντάξεων. Αρχικά να σας πω το εξής. Ότι αν σήμερα είχαμε τους πόρους του 2010, το 2012 θα είμαστε πλεονασματικοί. Δηλαδή τα έχουμε εξορθολογήσει τα πράγματα. Πρέπει λοιπόν να εξοικονομήσουμε ή να βρούμε πόρους γύρω στο 1,5 περίπου δισεκατομμύριο ευρώ για το 12. Θα τους βρούμε με διάφορους τρόπους, υπάρχουν διάφορες σκέψεις. Δεν μπορώ να πω τίποτα τώρα γιατί είναι ακόμα πρόωρα τα πράγματα. Ναι. Δεσμεύομαι όμως απέναντί σας ότι σε ένα μήνα περίπου ή τουλάχιστον αρχές Γενάρη θα είστε πιο σαφείς. Θα μιλήσουμε υπεύθυνα για αυτό το θέμα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ.